Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Μπορώ να σας πω κάτι. Είσαστε ο πιο δημοσιοδέστατος στην Ελλάδα πολιτικός. Ξέρετε γιατί. Είσαστε ο μόνος πολιτικός που ήρθε εδώ στην ώρα. Όλοι μας δεν τον έρχεται. Όλοι ας πάρουν. Αυτό που είπατε για τα δίδακτρα. Περάστε να σας δείξουμε τι γινόταν. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 σχολεία, ένα γυμνάσιο, 3 κοινωνικές υπηρεσίες, 6 εκκλησίες. Έχουμε ποδοσφαιρικές ομάδες, αθλητισμό. Είμαστε, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είμαστε, γιατί όταν γίνεται καταμέτρηση εδώ στο Καναδά, ρωτάνε τη γλώσσα μιλάς σπίτι και πολλοί από εμάς γράφουν ότι μιλάνε αγγλικά και έτσι. Πιστεύουμε ότι είμαστε μεταξύ 40 και 80 χιλιάδες. Έχουμε το μόνο ημερήσιο σχολείο στη Βόρεια Αμερική. Μια εκδήλωση που είχαμε κάνει για το θάνατο του Νικόλου Τσικού, που εκδήλωσε με αφορμή τα 100 χρόνια του ΚΚΕ, ήταν, όπου ήταν μια συναυλία, έχει και το συγγύνα σαν συναυλίας, έχει τη δική μου ομιλία, είχα μιλήσει εγώ εκεί για το Θάνο και για το έργο του και για την ομιλία του Θάνου. Συμβολικά, για να δώσουμε την επισκεψή μας. Κάτι από τη σύγχρονη Ελλάδα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Κυρία Ελλήνη, διευθυντήριο του Σωκράτης 2 εδώ πέρα. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε. Τι χαρά να τι κάνετε. Η Γεωργία Τσάκαλη, Γενική Διευθυντρία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Δική μας χαρά, είναι και συγκίνηση. Ναι, και γεια σας όλους, καλημέρα. Είστε πολύ. Ήταν πολύ όμορφο το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πραγματικά μας κάνατε να συγκινηθούμε, γιατί ξέρουμε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και για την διάσωση και διάδοση της νεοελληνικής γλώσσας, ταυτόχρονα με τη γνώση της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας, των αξιών μας, των παραδόσεων, που είναι πολύ χρήσιμα για τις νέες γενιές, για σας που έρχεστε και που παίρνετε σιγά σιγά στο μέλλον τη σκητάλη από εμάς τους παλιότερους, από τους γονείς, από τους παππούδες σας, από τις μητέρες και τις γιαγιάδες σας. Και βεβαίως είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα να ξέρουμε αυτή την ιστορία του τόπου μας, όπου και αν βρισκόμαστε, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Εσείς είστε εδώ στο Μόντρεαλ, στον Καναδά, άρα λοιπόν αξιοποιήστε αυτό το σχολείο, αυτές τις δυνατότητες που σας δίνετε για να μαθαίνετε όλο και περισσότερο τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στην Ευρώπη, τι συμβαίνει στον κόσμο, γιατί θα χρειαζόμαστε αύριο όλοι, η κοινωνία δηλαδή, τις γνώσεις σας, αυτά που μάθατε και βεβαίως το ήθος και τις αξίες που πρέπει και εσείς με τη σειρά σας σε συνέχεια να τις μεταδώσετε στις επόμενες γενιές που έρχονται. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, νέες επιτυχίες σε όλους τους τομείς, στην οικογένειά σας, στις σπουδές σας πρώτα απ' όλα, σε αυτά που θέλει ο καθένας σας και η κάθε μια σας να κάνει στη ζωή του, το επάγγελμα που θέλει, τις σπουδές που θέλει να κάνει, την επιστήμη που θέλει να ακολουθήσει, έτσι ώστε να γίνετε πραγματικοί χρήσιμοι άνθρωποι για την κοινωνία, κυρίως για τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας. Για τους εργαζόμενους, για τους εργάτες, τους υπάλληλους, τους αγρότες, τους επιστήμονες, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους με αναπηρίες, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Και αυτό μακριά από φαινόμενα, ξέρετε, που δυστυχώς υπάρχουν στην εποχή μας, τα συναντάμε και στην Ευρώπη εμείς, ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, διώξεων ενάντια στη διαφορετική άποψη και αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η κοινωνία, πώς πρέπει να είναι η ζωή.
σε αυτά να είστε μαχητές, να είστε αγωνιστές και αγωνίστριες, να τα παλεύετε, να μην υποχωρείτε, να μην υποκύπτετε σε οποιασδήποτε πιέσεις, αλλά να ανοίγετε καινούριους δρόμους και στο μυαλό και στη ζωή και στην κοινωνία. Με τον αγώνα, τον προσωπικό και το συλλογικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.